Έρχεται το πολυπόθητο νέο αρχαιολογικό μουσείο στο Ρέθυμνο με τις διαδικασίες για την ανέγερσή του να έχουν ήδη ξεκινήσει, δίνοντας σάρκα και οστά στο σημαντικό βήμα που θα οδηγήσει το Ρέθυμνο στην απόκτηση ενός μουσείου αντάξιου της ιστορίας του. Το ευχάριστο είναι ότι αυτές οι μελέτες έχουν ενταχθεί σε ένα πρόγραμμα το οποίο δημιουργεί τα έργα γέφυρα με το νέο ΕΣΠΑ. Άρα είναι βέβαιο ότι το έργο αυτό θα χρηματοδοτηθεί και θα γίνει και το Ρεθύμνο θα δικαιωθεί σε μια πάγια επιδιώξή του πολλών χρόνων. Το νέο Αρχαιολογικό Μουσείο θα αποτελέσει την πηγή ανάδειξη του αρχαιολογικού πλούτου του Ρεθύμνου. Ένα διαχρονικό αίτημα τη τοπική κοινωνία, αφού είναι η μόνη πρωτεύουσα των περιφερειακών ενωτήτων τη Κρήτη που δεν έχει ένα σύγχρονο αρχαιολογικό μουσείο. Όπω χαρακτηριστικά δήλωσε ο Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, στόχο μα είναι να προβληθεί ο μεγάλο και σημαντικό αρχαιολογικό πλούτος της Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου, που θα συνδέσει στην πραγματική του διάσταση το παρελθόν με το μέλλον του τόπου. Το νέο μουσείο, λόγω και της χωροθέτησής του σε προνομιακό σημείο της πόλης, θα αναβαθμίσει τον αστικό ιστό του Ρεθύμνου, ενώ συγχρόνως θα αποτελέσει κυβωτογνώσεις και, και παιδείας, αλλά και αναπτυξιακό εργαλείο για την πόλη και την ευρύτερη περιοχή παράγοντα βαρύτα τη σημασία, αποτελεί το κομβικό σημείο που θα ανεγερθεί το μουσείο, καθώ βρίσκεται στο δυτικό παράλληλο τμήμα τη πόλη του Ρεθύμνου και ουσιαστικά ενώνει την παλιά πόλη με τη νέα, δίνοντα νέα πνοή στην πόλη των γραμμάτων και των τεχνών. Θεωρώ ότι είναι το πόσιμο γιατί ενώνει την παλιά πόλη με τη νέα. Είναι σε ένα σημείο περίοπτο και επειδή θα γίνει και έχω την βεβαιότητα ότι θα γίνει μια πολύ καλή αρχιτεκτονική πρόταση θα είναι και ένα σημείο αναφοράς. Μην ξεχνάτε ότι έχει αλλάξει την ιστορία των πόλεων η ύπαρξη ενός τόσο δυνατού έργου όπως είναι ένα μουσείο.